Μητσοτάκης. Η Ελλάδα στο πλευρό των Δυτικών Βαλκανίων. Θα προτείνω ολοκλήρωση ένταξης το 2033. Κορονοϊός. Τέταρτη δόση για όλους άνω των 30 ετών. Τι λέει η εισήγηση της Επιτροπής Εμβολιασμών. Κέρκυρα Τρεπεκλής. Τέλος τα ψέματα. Για το πρόβλημα των απορριμμάτων ευθύνονται Ιδρέου και Κράτσα. Κέρκυρα. Απορρίφθηκε από το πρωτοδικείο το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής παράτασης συμβάσεων των καθαριστριών του Γενικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Πέμπτης, είναι 23 του μηνός. Είμαστε μαζί για απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ για να καταγράψουμε και σήμερα όλα αυτά τα οποία συνθέτουν την ειδησιογραφία. Σε τοπικό επίπεδο, είδατε ήδη από τους τίτλους ειδήσεων, έχουμε ξανά το θέμα των απορριμμάτων στο προσκήνιο με τεράστιας διάστασης ερωτήματα τα οποία διατυπώνει ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Τρεπεκλής, απέναντι και στην κυρία Ρόδη Κράτσα-Καροπούλου και την κυρία Μερόπη Ιδρέου. Σε επίπεδο όμως κεντρικής ειδησιογραφίας, αυτό το οποίο όλοι με προσοχή παρακολουθούμε είναι η Σύνοδος Κορυφής και η στάση των Ευρωπαίων Εταίρων απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι θα πρέπει να προχωρήσει η ενταξιακή διαδικασία για τις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων. Πάμε να δούμε συνολικά αυτά τα δεδομένα στο ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Σε στάση αναμονής εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου βρίσκεται η Άγκυρα και πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως η αντίδρασή της στο επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί από τη στάση που θα τηρήσει η ελληνική κυβέρνηση. Τούρκοι αξιωματούχοι θα περιμένουν και τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπως και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να καθορίσουν τα επόμενα βήματα της Τουρκίας στις σχέσεις με την Ελλάδα. Τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τονίζουν πως αν η τουρκική κυβέρνηση διαπιστώσει ότι η Ελλάδα τηρεί σκληρή στάση απέναντι στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών, τότε δεν αποκλείουν ένα δεύτερο κύμα ρητορικής επίθεσης με στόχο τα νησιά και τη στρατιωτικοποίησή τους. Στις περισσότερες τουρκικές εφημερίδες υπάρχουν αρνητικά σχόλια για τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο capital.gr που κατηγόρησε την Τουρκία για επεκτατισμό, όπως και για τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια στις Βρυξέλλες. Εν τω μεταξύ, στο στόχαστρο των τουρκικών μέσων μαζικής ενημέρωσης μπήκε η Ψέρυμος. Το κρατικό πρακτορείο Ανατόλου και το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber μετέδωσαν εικόνες από το ελληνικό νησί και τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε αυτό, κατηγορώντας την Ελλάδα πως στρατιωτικοποιεί την Ψέρυμο. Ειδικότερα, όπως τονίζει, το πρακτορείο Ανατόλου, η Ψέρυμος βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιόμετρων νοτιοδυτικά της Αλικαρνασσού. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, εδώ απαγορεύεται να υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Τέλος, φιλοκυβερνητικά τηλεοπτικά δίκτυα στην Τουρκία υποστηρίζουν πως το τέταρτο γεωτρύπανο της Τουρκίας, που έχει την ονομασία Αμπντούλ Χαμίτ και αγοράστηκε από τη Νότια Κορέα, θα ξεκινήσει τις γεωτρήσεις μετά τις 15 Ιουλίου και, όπως αναφέρει το φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο, οι πρώτες γεωτρήσεις που πιθανότατα θα γίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής. Είναι μια ευκαιρία να επανακινήσουμε αυτή τη διαδικασία με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι να λυθεί επιτέλους η διαφωνία μεταξύ Σόφιας και Σκοπίων, έτσι ώστε να ξεκινήσουν και επίσημα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανίας σχετικά με την ενταξιακή τους διαδικασία, συνεχίσε ο Πρωθυπουργός. Πριν από 19 ακριβώς χρόνια, στην Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης, είχε ανοίξει ο δρόμος για την είσοδο των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Δυστυχώς από τότε η πρόοδος η οποία έχει σημειωθεί πρακτικά είναι ελάχιστη. Και πρόσθεσε, η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό των Δυτικών Βαλκανίων ως η μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής, ως μια χώρα η οποία έχει καρποθεί τα ωφέλη από την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Θα στηρίξει τα Δυτικά Βαλκάνια στην προσπάθειά τους να γίνουν και αυτά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καταλήγοντας τη δήλωσή του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε. Η πρότασή μου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι αυτό το ορόσημο να είναι το 2033, 30 χρόνια δηλαδή μετά τη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε τα Δυτικά Βαλκάνια και οι πολίτες τους να γνωρίζουν ότι στο τέλος αυτής της μακράς διαδικασίας μπορούν πραγματικά να προσβλέπουν ότι θα γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Οικογένειας. Η αλήθεια είναι ότι οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν και ένα χαρακτηριστικό χαρακτήρα στη Σύνοδο των ηγετών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.
Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει οπωσδήποτε πολιτικές προεκτάσεις, αλλά είναι και ένα θέμα που θα μπορούσε κάλλιστα να το δει κανείς στην διάστασή του σε μικρό και σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς καταστροφές σαν αυτές που είχαν συμβεί στην Μάντρα της Αττικής έχουμε σε ολόκληρη τη χώρα. Σημασία έχει ότι μπήκαν στην δικαστική βάσανο αυτοδιοικητικοί και έχουμε καταδίκες, οι οποίες ανακοινώθηκαν σήμερα. Περισσότερα στοιχεία στο ρεπορτάζ. Βαριές ποινές φυλάκισης που οδήγησαν σε πολυετής καταδίκες στους 8 καταδικαστέντες για την ολέθρια πλημμύρα στη Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017 επέβαλε το τριμελές πλημέλιο δικείο. Το δικαστήριο επέβαλε στους κατηγορούμενους συνολικές ποινές που ξεπερνούν τα 6 χρόνια, ενώ είναι εξαγοράσιμες προς 7 ευρώ ημερησίως. Συγκεκριμένα το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή 5 ετών και 19 μηνών σε 3 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και ένας αντιπεριφερειάρχης. Επίσης, ποινή 5 ετών και 14 μηνών σε άλλους 4 κατηγορούμενους, ανάμεσα στους οποίους και ο έτερος αντιπεριφερειάρχης που κρίθηκε ένοχος και ποινή 4 ετών και 22 μηνών στην πρώην δήμαρχο Μάνδρας. Σε όλους τους καταδικαστέντες δόθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Νωρίτερα το δικαστήριο, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως, αναγνώρισε σε όλους τους κατηγορούμενους μόνο το ελαφρυντικό του σύνομου βίου, ενώ απέρριψε όλα τα υπόλοιπα που αιτήθηκαν. Αποδείχθηκε ότι έζησαν μέχρι μια σύνομη ζωή και εν γέννη έντιμη στον κοινωνικό και επαγγελματικό τους βίο, είπε η εισαγγελική λειτουργός. Επί των ποινών, η εισαγγελέα ζήτησε για την κατηγορία της πλημμύρας ποινή από 16 μήνες έως 2 χρόνια, για κάθε ανθρωποκτονία 3 χρόνια και για σωματικές βλάβες 6 μήνες για την κάθε μία. Οι κατηγορούμενοι βαρύνονται με 11 σωματικές βλάβες. Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση, με βάση τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που είχε ο καθένας, άλλοι κρίθηκαν ένοχοι για 18 ανθρωποκτονίες και άλλοι για 25. Στο δικαστήριο παρούσα σήμερα από το πρωί ήταν και η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου. Την ίδια ώρα την ικανοποίησή τους για την έκβαση της ακροαματικής διαδικασίας για τη φωνική πλημμύρα στη Μάνδρα της Αττικής το 2017 εκφράζουν στο newsy.gr μέσω του δικηγόρου του Σοκράτη Μαρινάκου, οικογένειες 4 θυμάτων. Έχοντας την τιμή να εκπροσωπήσω παριστάμενος προς υποστήριξη της κατηγορίας μαζί με τον συνάδελφό μου Επαμενόν Δαστηλόπουλο, τις οικογένειες 4 από τους 25 συνολικά φανόντες της πλημμύρας της Μάνδρας, θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση των εντολίων μου για την απόφαση του δικαστηρίου και την ηθική δικαίωσή τους για το θάνατο των συγγενών τους, αναφέρει ο κ. Μαρινάκος και συνεχίζοντας συμπληρώνει. Πρόκειται για μια απόφαση νομικά εμπεριστατωμένη και δικαιοπολιτικά ορθή, με τεράστιο νομολογιακό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι είναι ελάχιστες οι φορές μεταπολιτευτικά που αποδίδεται ποινική ευθύνη σε ανώτατους κρατικούς λειτουργούς για εξαμελία στελούμενα αδικήματα. Το Τριμελές Πλημμέλιο Δικείο Αθηνών αποφάσισε πανηγυρικά ότι οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων, ο μη καθαρισμός των ρεμάτων, η απουσία έργων ορεινής υδρονομίας καθώς και η ύπαρξη αυθαίρετων κτισμάτων αποτελούν μεμονωμένα ισορρευτικά την αιτία για τον θάνατο τόσων συνανθρώπων μας. Οι ΔΕΗ πέντε τέθηκαν ενώπιον των ευθυνών τους και έχουν πλέον ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, παρακολουθούμε κυρίες και κύριοι το θέμα της πανδημίας καθημερινά και με πολλά στοιχεία και με επισημάνσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά και υγειονομικές οργανώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια ανησυχία και ένας φόβος, καθώς έχουμε πολλά κρούσματα καθημερινά, σε τοπικό επίπεδο ξεπερνάμε τα 200, και η μετάλλαξη 4 και 5, μάλλον η μετάλλαξη όμικρον 4 και η μετάλλαξη όμικρον 5, φαίνεται ότι δίνει πολύ υψηλούς πυρετούς και ταυτόχρονα αριθμίες και εξαιρετικά μεγάλη κόπωση. Υπάρχει μια ανησυχία για μια έξανση του πανδημικού κύματος. Και πάμε να δούμε αυτό το οποίο έχει εισηγηθεί η Επιτροπή για εμβολιασμό όλων για τέταρτη δόση σε ηλικίες άνω των 30 ετών. Στην εισήγηση να εμβολιαστούν με την τέταρτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού όλοι οι πολίτες άνω των 30 ετών που το επιθυμούν, προχώρησε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, η οποία συνεδρίασε σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό θα ανοίξει πλατφόρμα για όσους πολίτες το επιθυμούν άνω των 30 ετών, ώστε να εμβολιαστούν με τη δεύτερη αναμνηστική δόση κατά του κορονοϊού. Σημειώνεται ότι προς το παρόν δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με την τέταρτη δόση, απλά συστήνεται. Παράλληλα, η Επιτροπή επανέλαβε την ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό με τέταρτη δόση όσων είναι πάνω από 60 ετών. Έτσι λοιπόν, οι πολίτες κάτω των 60 ετών μπορούν, εάν το επιθυμούν, να κάνουν την τέταρτη δόση μετά από συνεννόηση με τον γιατρό τους. Συγκεκριμένα, μετά από ειδικό αίτημα που πρέπει να υποβάλει ο γιατρός στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εμβόλιο.gov.gr. Αξίζει να σημειωθεί πως δικαιούχοι της τέταρτης δόσης στην Ελλάδα ήταν μέχρι σήμερα 1,3 εκατομμύρια πολίτες ανά των 60 ετών και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.
Τα υπάρχοντα εμβόλια κατά της COVID-19 που έχουν λάβει έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών δεν προστατεύουν πλέον τους πολίτες από το ενδεχόμενο μόλυνσης, καθώς ο κορονοϊός κατάφερε με τις μεταλλάξεις που δημιούργησε να ξεφύγει από την ανοσία όχι μόνο των εμβολίων, αλλά ακόμα και της φυσικής νόσησης. Οι δύο νέες υποπαραλλαγές του κορονοϊού όμικρον 4 και όμικρον 5 μάλιστα εμφανίζουν εκπληκτική ταχύτητα διασποράς, μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο είδος κορονοϊού μέχρι. Ωστόσο, οι επιστήμονες και το Υπουργείο Υγείας επιθυμούν να θωρακίσουν τους πολίτες εν ώψη του νέου κύματος από τη σοβαρή νόσηση, τη διασωλήνωση και το θάνατο. Τα εμβόλια φαίνεται να εξακολουθούν να παραμένουν αποτελεσματικά απέναντι στο ενδεχόμενο σοβαρής COVID-19. Ο κορονοϊός κατάφερε να ακυρώσει την προστατευτική δράση των εμβολίων απέναντι στο ενδεχόμενο νόσησης. Αυτός είναι και ο λόγος που τους τελευταίους μήνες οι παρασκευάστριες εταιρείες των mRNA εμβολίων επιδίδονται σε ένα αγώνα δρόμου να προλάβουν να παρασκευάσουν και να λάβουν έγκριση μέχρι το φθινόπωρο για τα νέα επικαιροποιημένα εμβόλια, τα οποία θα περιλαμβάνουν προστασία και από τις νέες μεταλλάξεις όμικρον. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα ανέφερε στο πρώτο πρόγραμμα χθες πως αυτό που συζητάμε είναι ένα εμβόλιο για προφύλαξη το φθινόπωρο και πιστεύουμε ότι θα έχουμε καινούργια επικαιροποιημένα εμβόλια. Γι' αυτό και τις παραγγελίες που είχαμε να παραλάβουμε το καλοκαίρι με βάση την Πανευρωπαϊκή Συμφωνία και τα νούμερα των εμβολίων που αντιστοιχούν στη χώρα μας, τις πάμε πιο πίσω και θα παραλάβουμε τα καινούργια επικαιροποιημένα το φθινόπωρο. Πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, μερικά θέματα. Ανοίγουμε και ωστά τις σελίδες τοπικής ειδησιογραφίας, μερικά θέματα που έχουν να κάνουν με την τοπική μας πραγματικότητα. Έχει ενδιαφέρον ότι η σεζόν του 2022 εξελίσσεται καλά, τουλάχιστον σε επίπεδο αριθμών. Οι αριθμοί ευημερούν, λένε οι πάντες. Τώρα, σε επίπεδο πρακτικό, σε επίπεδο κέρδους, έχει να κάνει και έχουν να κάνουν όλα τα δεδομένα με το κύμα των ατιμήσεων που επηρεάζει όλο τον κύκλο των εργασιακών δραστηριοτήτων γύρω από τον τουρισμό επισιτισμό. Πάμε να δούμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων, τον κύριο Περικλή Κατσαρό, που μίλησε σχετικά. Οδεύουμε στα τέλη Ιουνίου και ενώ η φετινή τουριστική περίοδος είναι σαφώς καλύτερη από τα δύο προηγούμενα χρόνια, συγκρινόμενη τουλάχιστον σε επίπεδο αφίξεων με το 2019, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων, Περικλής Κατσαρός, υποστηρίζει πως ο κλάδος του αντιμετωπίζει σωρία προβλημάτων. Να πρωτοξεκινήσουμε από τις υποσχέσεις της κυρίας Μενδώνη όταν ήταν εδώ στην Κέρκυρα φιλοξενούμενη για που είχε έρθει, σημάνεση προσκεκλημένη και για το αχίλιο και για τα προβλήματα που είχαν προκύψει τότε στο θέμα του πολιτισμού, που μας είχε υποσχεθεί ότι θα γίνει ενιαίος φορέας ίσπραξης τελών δικαιωμάτων, των πνευματικών δικαιωμάτων. Και τώρα έρχεται το ένα εξώδικο πίσω από το άλλο για να πληρώσουν οι συνάδελφοί μας στην εστίαση και στη διαμονή, να πληρώσουν τα σπασμένα των πνευματικών δικαιωμάτων των στιχουργών, των τραγουδιστών, των σύνθετων. Ναι. Ένα το δεύτερο. Με την υπόθεση των ναυαγοσωστών. Προχθές άνοιξε και είναι ενισχύ η νέα διάταξη όπου καλούμαστε εμείς και έχουμε το δικαίωμα σαν ιδιοκτήτες να κάνουμε κάποια σεμινάρια και να προχωρήσουμε στο δικαίωμα να είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα κάνουν τα χρέη από τους ναυαγοσώστες στα νοικιαζόμενα διαμερίσματα. Όπως καταλαβαίνετε, και χίλια δυο άλλα προβλήματα τα οποία έχουν πει, ο κόσμος που υπάρχει είναι στο νησί μας πολλής στον αριθμό, αλλά το θέμα δεν είναι το πόσο πολλοί είναι σαν νούμερα, αν με καταλαβαίνετε. Δεν είναι το πόσο είναι σαν νούμερα, διότι θα πρέπει να ξέρετε ότι ακόμα και τώρα κάποιες επιχειρήσεις και καλά κάνουν, χρησιμοποιούν ακόμα τα βάουτσερ που δεν είχαν τη δυνατότητα οι πελάτες τους να έρθουν τα προηγούμενα δύο χρόνια. Έχουν δοθεί τιμές οι οποίες ήταν τιμές πριν από τις αυξήσεις των καυσίμων, της ηλεκτρικής ενέργειας και όλα αυτά. Και όπως καταλαβαίνετε αυτά, τελειώνοντας τη σεζόν και θα κάνουμε και κάνοντας το λογαριασμό μας, ναι μεν θα έχουμε περάσει μια πάρα πολύ μεγάλη σε αριθμό τουριστική σεζόν, αλλά σε έσοδα αφήστε με να έχω μια μικρή επιφύλαξη. Ποιος ο λόγος να πληρώνει ένα νοικιαζόμενο επιχείρημα, μια νοικιαζόμενη επιχείρηση, όπου είναι καθαρά επαγγελματικό αφημί, να πληρώνει σαν κατοικία τον έμφυα? Κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται ένα συνέδριο διεθνές στην Κέρκυρα, το οποίο έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα σε ιστορικές πόλεις. Είναι ενδιαφέρον το θέμα. Και είναι ενδιαφέρον γιατί? Διότι πολλές πόλεις που έχουν ανάλογα χαρακτηριστικά με την ιστορική πόλη της Κέρκυρας, με το κέντρο του ιστορικού της Κέρκυρας, αντιμετωπίζουν
λίγο πολύ ανάλογα προβλήματα και υπάρχουν λύσεις οι οποίες έχουν εφαρμοστεί από αυτοδιοικητικές αρχές. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχει κάνει η Δώρα Σπρέας, συνομίλησε με την κυρία Γοσποδίνη που έχει την ευθύνη της επιμελητίας στην διοργάνωση του συνεδρίου. Ολοκληρώνει την Παρασκευή 24 Ιουνίου τις εργασίες του το 5ο Διεθνές Συνέδριο Changing Cities, το οποίο συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ειδικότερα το Εργαστήριο Αστικής Μορφολογίας και Σχεδιασμού και Τμήμα Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Τμήμα Ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Τα πορίσματά του θα δημοσιευθούν προκειμένου να αξιοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ, η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, καθηγήτρια Πολεοδομίας και Αστικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Άσπα Γοσποδίνη, αναφέρθηκε στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο παρακολουθούν συνολικά 270 συνεδροί. Το συνέδριο όμως προχωράει κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Τις πρώτες δύο ημέρες είχαμε τους κεντρικούς ομιλητές την πρώτη μέρα και ειδικές συνεδρίες που οργανώθηκαν από καθηγητές από όλο τον κόσμο και φέραν εδώ τους διδακτορικούς φοιτητές τους και τους συνεργάτες, τους ερευνητές, τη δεύτερη μέρα. Χθες πήγαμε την πολιτιστική και ψυχαγωγική εκδρομή του συνεδρίου στους παξούς, παξός και αντίπαξός, για να δουν τόσο την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των Ιωνίων νήσων, όσο και να απολαύσουν τις μοναδικές σμαραγδένιες παραλίες των παξών και των αντίπαξων. Εντυπωσιάστηκαν από όλο το περιβάλλον και υποσχέθηκαν πραγματικά, λέει, θα ξαναρθούμε σίγουρα για διακοπές. Τώρα σήμερα και αύριο ολοκληρώνεται το συνέδριο στις επόμενες δύο ημέρες. Έχουμε εισηγήσεις από ερευνητές από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα και από καθηγητές, επίκουρους καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί Παρασκευή μεσημέρι με επιτυχία και τις επόμενες δύο ημέρες. Τα πορίσματα θα βγουν σε περιοδικά, μέσα από άρθρα που θα γράψουμε και εγώ προσωπικά και οι καθηγητές που συμμετέχουν, και θα κάνουμε και ειδικά τεύχη σε επιστημονικά περιοδικά. Αυτός είναι και ο στόχος που διοργανώνουμε ανά διετία τα συνέδρια Changing City σε διαφορετικό νησί. Θέλουμε να ενισχύσουμε την ανάπτυξη στην νησιωτική Ελλάδα και με ποιότητα. Δηλαδή η Κέρκυρα έχει πολύ μεγάλο τουρισμό, αυτό που λέμε και over tourism. Αλλά σίγουρα δεν έχει over tourism σε καθηγητές και ερευνητές από όλο τον κόσμο. Αυτό θέλουμε να ενισχύσουμε. Ο συνεδριακός τουρισμός είναι ποιοτικός τουρισμός και αυτό επιδιώκουμε όπου πάμε ένα διετία να το ενισχύσουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια επισήμαση, μια παρέμβαση ενός ανθρώπου ο οποίος έχει κάνει έργο ζωής και μάλιστα με πολύ μεγάλες προσπάθειες, και θα έλεγε κανείς ότι είναι και ένα πρόσωπο το οποίο συμβολίζει την δυναμική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, το μεγάλο κεφάλαιο της κοινωνικής ισότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο κύριος Σπύρος Ζουμπουλίδης έχει κάνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση έχει διαχειριστεί τα ζητήματα των ΑΜΕΑ. Έκανε λόγο για φτωχοποίηση των ΑΜΕΑ και θα καταλάβετε περισσότερα έτσι όπως τα περιγράφει στο ρεπορτάζ. Στο συμπέρασμα ότι τα άτομα με αναπηρία οδηγούνται σταθερά στη φτωχοποίηση, καταλήγει ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑΜΕΑ με αφορμή τη δημοσίευση του δελτίου του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας, που έχει ως αντικείμενο την υγεία και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, παρουσιάζοντας δείκτες οι οποίοι σχετίζονται με την υγεία, την αναπηρία και με την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού με αναπηρία και με χρόνιες παθήσεις. Όπως επισημαίνει ο Σπύρος Ζουμπουλίδης, τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν δεν ξάφνιασαν. Απλώς επιβεβαιώνουν τις δραματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούν χιλιάδες ΑΜΕΑ ή με χρόνιες παθήσεις, τα οποία στερούνται ακόμη και την πρόσβαση σε βασικές υγειονομικές υπηρεσίες. Εκδόθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία το 11ο δελτίο στατιστικής του Παρατηρητηρίου της Συνομοσπονδίας. Σε αυτό περιλαμβάνεται μια πολύ μεγάλη έρευνα του παρατηρητηρίου, όπου σε αυτό διαπιστώθηκε ιδιαίτερα με τα τελευταία προβλήματα της κοινωνίας, δηλαδή την ενεργειακή κρίση, την καταναλωτική κρίση και βεβαίως την ενεργειακή, ότι έχουν επιβαρύνει πολύ περισσότερο την πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα που είναι τα άτομα με αναπηρία, και δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτής της ομάδας έχουν οδηγήσει πολύ κάτω από το όριο της φτώχειας, αφού είναι δεδομένο
ότι στην φτωχοποίηση είχαν οδηγήσει τα προηγούμενα σκληρά μνημονιακά μέτρα της περίοδου 11 έως πρόσφατα. Σε αυτό το παρατηρητήριο κυρίως υπάρχουν πολλά προβλήματα, μάλλον έχει επικεντρωθεί στο θέμα υγείας, όπου εκεί διαπιστώθηκε ότι δυστυχώς τα άτομα με αναπηρία έχουν έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ η προσφορά της υγείας και κυρίως είναι άτομα τα οποία δεν μπορούν, αν και έχουν χρόνιες παθήσεις, να φτάσουν στο πολυπόθητο φάρμακο. Ιδιαίτερα τα άτομα τα οποία δεν είναι ασφαλισμένα. Και γι' αυτό το τελευταίο διάστημα είναι γνωστό, το έχουμε πάρα πολλές φορές πει και έχουμε κινητοποιηθεί στην κυβέρνηση ότι πρέπει και τα άτομα με αναπηρία που είναι ανασφάλιστα να μπορούν να γράφουν τα φάρμακά τους και σε ιδιώτες γιατρούς, διότι δεν έχουν πρόσβαση δυστυχώς λόγω του κορονοϊού στα νοσοκομεία και γενικά στα κέντρα υγείας. Έτσι λοιπόν αυτό το παρατηρητήριο είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο πλέον για τις διεκδικήσεις στα θέματα υγείας για τα άτομα αναπηρία και επαναλαμβάνω το συμπέρασμα και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων Αναπηρία αλλά και των συμπερασμάτων του παρατηρητήριου που είναι πάρα πολύ μεγάλη έρευνα, είναι ότι τα άτομα με αναπηρία οδηγούνται σταθερά και με μεγάλη ακρίβεια στην περαιτέρω φτωχοποίηση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Start. Γρήγορα θα δούμε κάποια θέματα ιδιαίτερης σημασίας από το χώρο της τοπικής μας πραγματικότητας. Πρώτα απ' όλα θα δούμε την ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα ο συνδυασμός του κυρίου Γιάννη Τρεπεκλή για την υπόθεση των απορριμμάτων. Αποδίδει ευθύνες και στη Ρόδη Κράτης Αγκαροπούλου και στην Μερόπη Ιδρέου για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο νησί της Κέρκυρας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Ανακοίνωση εξέδωσε ο επικεφαλής της παράταξης Κέρκυρα Ναζής Γιάννης Τρεπεκλής με αφορμή τα όσα αναλυθεί, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, ανέφερε η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων κυρία Μερόπη Ιδρέου κατά την έναρξη των εργασιών στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα τόσο για την αποκατάσταση των κορεσμένων κυττάρων όσο και για τη δημοπράτηση του εργοστασίου ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ο κ. Τρεπεκλής αναφέρει: Πραγματικά, κυρία Δήμαρχος, μας εξέπληξε με τα όσα ανέφερε κατά τη διάρκεια του πολύ σημαντικού συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο νησί μας για τη βιώσιμη διαχείριση των αστικών αποβλήτων από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σε τέτοιο βαθμό εκπλαγήκαμε που όντως αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε αν πραγματικά ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάπλασης των κυττάρων του Χιτάτε Μπλονίου, μια διαδικασία που έχει διακοπεί, και αν όντως δημοπρατήθηκε ξανά το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης χωρίς να το έχουμε αντιληφθεί. Τέλος τα ψέματα. Πλέον, ας μιλήσουμε ανοιχτά για τι ευθύνες για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το νησί μας στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων έχουν ονοματεπώνυμο. Ευθύνεται η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, κυρία Μερόπη Ιδρέου, ως πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ και ως αντιπρόεδρος του ΦΟΣΔΑ και η Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, κυρία Ρόδη Κράτσα Τζαγκαροπούλου, ως πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ. Και εξηγούμε. Κατά την έγκριση των όρων του διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του εργοστασίου, εκ μέρους του πρώην ΣΥΔΙΣΑ, τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοί μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του πρώην ΣΥΔΙΣΑ, Δήμαρχοι Νότιας Κέρκυρας Κώστας Λέστης και Βόρειας Κέρκυρας Γιώργος Μαχημάρης, επισημάναμε την ανάγκη διορθώσεων της προκήρυξης, χωρίς όμως να εισακουστούμε από τη δημοτική πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΔΙΣΑ. Και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε όταν η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών δικαίωσε την εταιρεία που προσέφυγε σε αυτήν με αποτέλεσμα να ακυρωθεί ο διαγωνισμός το καλοκαίρι του 2020. Έτσι είχαμε το πρώτο ναυάγιο στην προσπάθεια κατασκευής του εργοστασίου. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να αποφευθούν τα περαιτέρω προβλήματα, σύστησε, παρότι εμείς ήμασταν αντίθετοι σε τέτοια προοπτική, τον Περιφερειακό ΦΟΣΔΑ, δηλαδή το διαβαθμιδικό όργανο με συνεργασία πρώτου και δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκησης, επιφορτισμένο με τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ο ΦΟΣΔΑ, με πρόεδρο την κυρία Κράτσα και αντιπρόεδρο την κυρία Ιδρέου, ανέλαβε μεταξύ των άλλων και τη νέα διαδικασία του διαγωνισμού για το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης του Τεμπλώνη. Μάλιστα, σύναψε και προγραμματική σύμβαση με τη διάδημα της Κοζάνης που είχε εμπειρία για να μην υπάρξουν ανάλογες τρευλώσεις κατά το διαγωνισμό, όπως με το ΣΥΔΙΣΑ. Δυστυχώς και σε αυτή τη νέα προσπάθεια δεν αποφεύθηκαν τα λάθη, με αποτέλεσμα για δεύτερη φορά μετά την προσφυγή στην ΑΕΠ, εταιρείας που συμμετείχε στο διαγωνισμό, αυτή να δικαιωθεί και να ακυρωθεί ο διαγωνισμός. Πλέον από την αρχή του 2022 περιμένουμε την επικαιροποίηση της μελέτης και να ξεκινήσει η διαδικασία από την αρχή.
Ενδεχομένως, μάλιστα, αν χαθεί χρηματοδότηση, η νέα διαδικασία να γίνει με ΣΔΙΤ, όπως προβλέπεται από τον νόμο, δηλαδή θα επιστρέψουμε στο 2014. Να της θυμίσω ότι και η Νέα Δημοκρατία ήταν αντίθετη στη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός νησιού, κάτι το οποίο είχε επισημάνει προεκλογικά από την Κέρκυρα και ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και η κυβέρνηση αναγκαστηκε να αλλάξει γνώμη για να διευκολύνει το νησί εξαιτίας της τραγικής κατάστασης που είχε περιέλθει και βέβαια με την προοπτική εντός διετίας να λειτουργεί το εργοστάσιο. Κυρίες και κύριοι, καθαρίστες και καθαριστές του νοσοκομείου της Κέρκυρας, οι οποίοι προσέβηκαν στη δικαιοσύνη με ασφαλιστικά μέτρα για να μην απολυθούν, έχασαν τα ασφαλιστικά μέτρα σήμερα. Μιλήσαμε με τον νομικό τους παραστάτη, τον κύριο Πετρόπουλο. Πάμε να δούμε περισσότερα στο τι ακριβώς είπε. Δυστυχώς, η δικαιοσύνη έδειξε το σκληρό πρόσωπό της, όπως και η διοίκηση του νοσοκομείου, η οποία παραμένει απέναντι στους εργαζομένους. Χάσαμε μια μάχη, όχι όμως τον πόλεμο. Σχολίασε ο νομικός εκπρόσωπος των συμβασιούχων καθαριστών-καθαριστριών, Δημήτρης Πετρόπουλος, με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο δεν έκανε δεκτή την αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής, προκειμένου οι εργαζόμενοι να μπορούν να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι να συζητηθούν τα ασφαλιστικά μέτρα. Και ο πόλεμος, στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Πετρόπουλος, θα κριθεί στις 20 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία θα συζητηθούν τα ασφαλιστικά μέτρα. Αυτό που επιδιώκει σε αυτή τη φάση η νομική εκπροσώπηση των εργαζομένων είναι να εφαρμοστούν οι δηλώσεις στη Βουλή του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη, ότι θα μπουν εργολάβοι στα νοσοκομεία μόνο αν είναι οικονομικά πιο συμφέρουσα η δική τους προσφορά έναντι των χρημάτων που απαιτούνται αυτή τη στιγμή για το σύνολο των εργαζομένων της καθαριότητας στα νοσοκομεία της χώρας. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε οι συμβασιούχοι της καθαριότητας στο νοσοκομείο της Κέρκυρας από την 1η Ιουλίου θα πάψουν να εργάζονται. Ο κύριος Πετρόπουλος ρωτήθηκε για τη στάση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας. Πάντα ήταν απέναντι. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο θα ήθελα να το ακούσουν οι ακροατές σας και να το ξέρει ο κυριακός λαός. Είναι ότι πριν από 2 χρόνια περίπου, όταν είχε μόλις ξεκινήσει ο COVID, ουσιαστικά αυτές οι κυρίες και κύριοι είχαν αποβληθεί από το νοσοκομείο με τον ισχυρισμό ότι δεν έκαναν με τον σωστό τρόπο την αίτησή τους ώστε να ξαναπροσληφθούν στο νοσοκομείο με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Και αυτό γιατί ενώ το είχαν κάνει χειρόγραφα, τους είπε ότι έπρεπε να το κάνετε ηλεκτρονικά και τις απέκλεισε ο διοικητής με απόφασή του. Εμείς προσφύγαμε στο ΑΣΕΠ, κάναμε ενστάσεις για τους εργαζόμενους και κερδίσαμε ενώπιον του ΑΣΕΠ τις ενστάσεις, ουσιαστικά εκθέτοντας με αυτόν τον τρόπο τη στάση του διοικητή. Ο διοικητής λοιπόν έκτοτε έχει ένα μένος εναντίον αυτών των ανθρώπων. Προσπάθησε και πριν από 3 μήνες πάλι να επισδιώξει. Είναι απόφαση της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή να διατυπωθούν τα πάντα. Η άποψη του προδέντου δικαστή είναι ότι δεν μπορώ να δώσω την προσωρινή διαταγή γιατί ουσιαστικά δεν έχει καν το δικαίωμα διάθεσης του δικαιώματος ο εκάστοτε διοικητής, δήμαρχος, περιφερειάρχης. Γιατί ουσιαστικά θεωρεί το δικαστήριο ότι παραβιάζονται οι διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ αν έκανε δεκτή αυτήν την προσωρινή διαταγή. Όμως στην πράξη δεν έχουμε καμία παραβίαση της διαδικασίας πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ, διότι ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί τίθενται εκτός εργασίας και μπαίνουν εργολάβοι. Άρα δεν μιλάμε για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Θετική απόφαση για τους εργαζομένους στην καθαριότητα εξέδωσε το δικαστήριο Ιωαννίνων όσον αφορά προσωρινή διαταγή, που σημαίνει ότι συνεχίζουν να εργάζονται μέχρι να συζητηθούν τα ασφαλιστικά. Στην περίπτωση της Κέρκυρας, το ενδιαφέρον είναι τώρα στραμμένο στην εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων στις 20 Ιουλίου. Όπου θα παρασταθούμε εκεί θα είμαστε όλοι. Όπου μίλησα και με τον κύριο Αυλονίδη, θα είναι παρόν ως μάρτυρας. Και ο προηγούμενος διοικητής θα είναι εκεί, του νοσοκομείου, ο οποίος είναι την πρώτη στιγμή και αυτός. Ο Φίβος είναι δίπλα στους εργαζόμενους, Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, οι βλάβες νερού, οι διακοπές νερού και μάλιστα 2 μέρες, 3 μέρες σε μεγάλες περιοχές, μεγάλα χωριά της Κέρκυρας όπως το Γαστούρι. Σήμερα αναζητήσαμε μια απάντηση από τον κύριο Αργυρό. Ο κύριος Αργυρός είναι ο ενταλμένος σύμβουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΚ. Πάμε να δούμε την εξήγηση, την απάντηση την οποία δίνει.
Διάσπαρτες βλάβες στο πεπαλωμένο δίκτυο ίδρυυσης καλείται να αντιμετωπίσει η ΔΕΙΑΚ, διαθέτοντας πλέον περιορισμένο προσωπικό, καθώς αρκετοί έμπειροι συμβασιούχοι αποχώρησαν με τη λήξη της σύμβασής τους στις 31 Μαΐου. Το Γαστούρι έμεινε χωρίς νερό για τρεις ημέρες. Η Άφρα επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα, ενώ λόγω ζέστης με τη συστολή-διαστολή σωληνώσεις πάνε. Όσον αφορά στη βλάβη στο Γαστούρι, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Αργυρός ανέφερε. Είναι ήδη τα συνεργεία εκεί πέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Πιστεύω μέχρι το μεσημέρι να έχουμε αποκατάσταση τη βλάβη. Τη βλάβη αυτή είναι δύσκολη βλάβη, αλλά θα την τελειώσουμε μέχρι το μεσημέρι. Τι πρόβλημα τι, έσπασε ο σωλήνας, τόσο απλά. Με το καλοκαίρι, συστολές, διαστολές, σπάνιες σωλήνες. Ή από παλαιότητα, ή από τη συστολή διαστολή των σωλήνων και σπάνε και εγκρίνουν τη σωλήνα. Η δική υποχρέωση σε εμάς είναι να μπορούμε να ανταποκριθούμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Με την έλλειψη προσωπικού που έχουμε αυτή τη στιγμή, γιατί η COVID μας φύγανε 31 Πέμπτου, έχουμε ένα μεσοδιάστημα 20-25 μερών. Ώστε να έρθει η καινούργια προκήρυξη από το ΑΣΕΠ που περιμένουμε την έγκριση για τα 22 άτομα που θα την ανεβάσουμε όταν μας έρθει η έγκριση από το ΑΣΕΠ, προσπαθούμε με αυτά τα λίγα άτομα να μπορούμε να αποκαταστήσουμε στη γεωγραφική περιφέρεια της κεντρικής Κέρκυρας αυτές τις βλάβες. Εμένουμε την έγκριση από μέρα από μέρα σε μέρα να την ανεβάσουμε για να μπορούμε να πάρουμε προσωπικό. Θα είναι ζήτημα ημερών, μερικών εβδομάδων για να ολοκληρωθεί. Αν είναι εβδομάδων, χαθήκαμε, κυρία. Μερικών ημερών μέχρι τις 10 Ιουλίου πρέπει να έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση. Μακάρι να με τα ασφαλιστικά μέτρα αυτά τα άτομα που είχαμε επενδύσει λίγο πάνω τους και είχαμε το περιθώριο μέχρι τους 23-24 μήνες να τους πάρουμε, γιατί τους είχαμε 16 μήνες. Δεν μπορούσαμε να τους πάρουμε. Έχω πρόβλημα στην Άφρα. Έχουμε πρόβλημα στην Άνω Γαρούνα, έχουμε πρόβλημα στους Κουραμάδες, τα λύνουμε. Πάμε, αξιολογούμε τη βλάβη, γιατί πρέπει να την αξιολογείς. Άλλο να φεύγει νερό από ένα σωλήνα Φ18 και άλλο νερό να φεύγει σωλήνα από Φ63. Θα πάω πρώτα στο Φ63 γιατί είναι πολλά κυβικά και μετά θα πάω στη βλάβη του Φ18. Όπου δεν έχει νερό πάμε πρωτοίγων. Όπου πάει και το χωριό δεν έχει νερό πάμε αμέσως. Τώρα, αν μια συνοικία πετέξει σπίτια δεν έχουν νερό, προσπαθούμε να τον παλώσουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Κυρίες και κύριοι, είναι από τα θέματα τα οποία έχουν τεθεί ως ερωτήματα και προβλήματα στον τηλεοπτικό μας σταθμό είναι η διακοπή δρομολογίων, η δυσκολία δρομολογίων, η ανύπαρκτα δρομολόγια σε χωριά ή οικισμούς της περιφέρειας του νησιού. Μιλήσαμε σήμερα με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπεραστικού Χτέλ Κέρκυρας, τον κύριο Τσιμπούλη. Πάμε να δούμε τις απαντήσεις και τις εξηγήσεις που έδωσε. Αποκλεισμό του χωριού από τα δρομολόγια του Υπεραστικού Κτέλ, καταγγέλει ο Πολιτιστικός Αγροτικός Σύλλογος Αγίου Δημητρίου Χλωμού, σημειώνοντας ότι οι ηλικιωμένοι και άτομα με προβλήματα υγείας ταλαιπωρούνται και κάνει αποδέκτες σχετικής επιστολής τον πρόεδρο του Υπεραστικού Κτέλ, Τάσο Τσιμπούλη, τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Κώστα Ζορμπά, τους τρεις βουλευτές του νομού και τον δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας Κώστα Λέση. Όπως επισημαίνει η διοίκηση του Συλλόγου, με το κλείσιμο των σχολείων σταματάει η εξυπηρέτηση του Υπεραστικού Κτέλ προς τις άγονες γραμμές. Δεν υπάρχει επομένως η κοινωνική ευαισθησία να υπηρετηθούν οι πολίτες που ζουν στις συγκεκριμένες περιοχές. Ο νόμος επιτρέπει ασύμφορες γραμμές, δηλαδή όπου τα λεωφορεία δεν καλύπτουν με επιβάτες πάνω από το 20% των θέσεών τους, να μην εκτελούνται, ανέφερε μιλώντας στο Start ο πρόεδρος του Υπεραστικού Κτέλ. Σημειώνει όμως ότι προκειμένου να μην αποκλειστεί το χωριό από τη μετακίνηση με τα λεωφορεία του Υπεραστικού Κτέλ, αποφασίστηκε τα δρομολόγια να συμπτυχθούν, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην επικινδυνότητα του δρόμου. Το δρομολόγιο του Χλωμού ήταν ξεχωριστό και το δρομολόγιο το οποίο πήγαινε στη Λευκύμη, στην περιοχή της Λευκύμης, ήταν επίσης ξεχωριστό γιατί εξυπηρετούσε τους μαθητές στη χειμερινή περίοδο. Αυτή την περίοδο, αυτές οι δύο περιοχές έχουν σχεδόν μηδενική κίνηση. Δηλαδή για το καλοκαίρι, μετά τη λήξη των σχολείων. Μετά τη λήξη του σχολείου. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να διακόψουμε τη συγκοινωνία εκεί πέρα ή να κάνουμε τα δρομολόγια μέρα παραμέρα, δηλαδή κάποιες μέρες στο Χλωμό και κάποια μέρες στα Σπαρτερά, θεωρήσαμε ότι ήταν πιο γόνιμο να συμπτύξουμε αυτό το δρομολόγιο έτσι ώστε να έχουν κάθε μέρα συγκοινωνία στα χωριά αυτά. Όταν λέτε να συμπτύξετε, να ενώσετε τα δύο δρομολόγια. Να ενώσουμε τα δύο δρομολόγια. Έτσι λοιπόν την πρώτη μέρα πράγματι ενώσαμε και είχαμε μια μεγάλη καθυστέρηση διότι στείλαμε ένα μεγάλο λεωφορείο 40 θέσεων ώστε να εξυπηρετήσει, νομίζαμε ότι μπορεί να εξυπηρετήσει και να έχει κίνηση τέτοια ώστε να μπορεί να πηγαίνει ένα 40 λεωφορείο. Όμως η κίνηση αυτή έφτασε στα 5, στα 6 και στο μάξιμο στα 10 άτομα. Στις επόμενες λοιπόν μέρες βάλαμε ένα πιο ευέλικτο λεωφορείο το οποίο έχει 20 θέσεις. Εξυπηρετεί λοιπόν κάθε μέρα
και δεν έχει πλέον καθυστέρηση. Ο χρόνο που ερχόταν τα δύο λεωφορεία στο κέντρο της πόλης, έρχονται και τώρα αυτό το μικρό λεωφοριάκι. 8 με 10 επιβάτες που έχει ένα συνολικό εισόδημα το υπεραστικό χτέλ 10 και 12 ευρώ, δεν μπορεί να έχει δύο ξεχωριστά λεωφορεία τα οποία θα έχουν κόστος 400 ευρώ. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στην περιοχή εκεί πέρα πριν ένα χρόνο. Περίπου για 8 μήνες δεν μπορούσε να πάει το λεωφορείο. Καλέσαμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ο οποίος ούτε και αυτός έπαιρνε την ευθύνη. Και πράγματι μας πιέζαν οι συλλόγοι και ο κύριος που έχει κάνει την καταγγελία να πάει ένα λεωφορείο με κίνδυνο να πάρει τους επιβάτες. Μπαζώθηκε όπως και εκτελέσαμε τη συγκοινωνία με κίνδυνο, αλλά με μεγάλη προσοχή. Πρέπει λοιπόν εδώ να κοιτάξουμε πρώτα και οι άρχοντες των χωριών αυτών, η τοπική αυτοδιοίκηση. Πρώτον, να φροντίσει τους δρόμους να είναι καλοί. Δεύτερον, να έχει μια επικοινωνία με τον αντίστοιχο δήμο ή τον αντίστοιχο αντιδήμαρχο, ώστε να γίνουν μελέτες, να γίνουν επιδοτούμενα δρομολόγια, έτσι ώστε να έχει κάθε μέρα, αλλά να πληρώνει κάποιος άλλος. Δεν μπορεί να πληρώνει το υπεραστικό χτέλ. Το χτέλ έχει 150 εργαζόμενους. Δεν μπορεί λοιπόν να μην πληρώσει τους εργαζόμενους. Πρέπει λοιπόν κάποιος άλλος να πληρώνει αυτά τα κόστη. Και κάτι άλλο που είδα στην καταγγελία αυτή, ότι καθυστερεί το λεωφορείο. Κάποιες φορές καθυστερεί το λεωφορείο για πολλούς λόγους και πρέπει κάποιος που κάνει μια καταγγελία να εξετάζει τους λόγους. Παράδειγμα, μπορεί να καθυστερήσει το λεωφορείο επειδή έχει ένα ατύχημα. Μπορεί να καθυστερήσει το λεωφορείο γιατί είναι σε κάποια διαδρομή ένα γιο ταχύτητα που δεν μπορεί να περάσει το λεωφορείο. Μπορεί να καθυστερήσει ο ίδιος ο οδηγός. Μπορεί να έχει βλάβει το λεωφορείο. Εμείς εξακολουθούμε να έχουμε κάθε μέρα αυτό το δρομολόγιο με αυτή τη διαδρομή. Στην Κέρκυρα φτάνει την ίδια ώρα που φτάνανε τα δύο λεωφορεία τη χειμερινή περίοδο του μαθητές, δηλαδή στις 8, 8 και 4, και πιστεύω ότι εξυπηρετούνται. Από εκεί και πέρα, αν θα πάμε σε ένα άλλο επίπεδο, σε καθημερινή βάση, με καθημερινά δρομολόγια, πρέπει να το κοιτάξουμε με προγράμματα ΕΣΠΑ, το ΚΤΕΛ, ο Δήμος και να ενδιαφερθεί βέβαια ο τοπικός παράγοντας, ο πρόεδρος της κοινότητας τέλος πάντων. Κυρίες και κύριοι, κλείνουμε το δελτίο μας, αλλά το κλείνουμε με μία αναφορά σε μία ιστορική προσωπικότητα η οποία συνδέθηκε με την Κέρκυρα, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Έχουν περάσει 26 χρόνια κιόλας από τον θάνατό του. Στο βίντεο που θα δείτε, στο ρεπορτάζ το οποίο θα δείτε, περιγράφουμε μία διαδρομή. Μία διαδρομή σχέσης και πάθους με τον ελληνικό λαό, μίας προσωπικότητας που τουλάχιστον για την Κέρκυρα συνδέεται με την ίδρυση του πρώτου Πανεπιστημίου της χώρας, πιο σωστά την επανίδρυση του πρώτου Πανεπιστημίου της χώρας, δηλαδή του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Περισσότερα στο βίντεο. 26 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα στις 23 Ιουνίου 1996. Ο Ανδρέας Παπανδρέου συνέδεσε το όνομά του με τη σοσιαλδημοκρατία και την κοινωνική αναγέννηση της Ελλάδας. Αγαπήθηκε από τους φίλους του Πασόκ, ενώ δέχτηκε πύρινα βέλη από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ο Ανδρέας Παπανδρέου διετέλεσε πρωθυπουργός της περίοδους 1981 μέχρι 1989 και 1993 έως 1996. Επί ημερών του έγινε η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, ο εκδημοκρατισμός του συνδικαλιστικού κινήματος αλλά και των ενόπλων δυνάμεων, η δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, καθώς και η συνταγματική αναθεώρηση του 1985 με 1986, η οποία απαγίωσε το σύστημα κοινοβουλευτικής εξουσίας που ισχύει έως και σήμερα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου αποτέλεσε ένα από τα πολιτικά πρόσωπα της χώρας που λατρεύτηκε αλλά και αμφισβητήθηκε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον πρωθυπουργό στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Το όνομά του έγινε σχεδόν μύθος, ενώ δεν έπαψε ποτέ να απασχολεί τον τύπο, ακόμη και πολλά χρόνια μετά το θάνατό του. Γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 1919 στη Χίο, γιος του Γενικού Διοικητή Αιγαίου τότε και μετέπειτα Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου και της Σοφίας Μινέικο, κόρη Πολωνού αριστοκράτη. Μεγάλωσε στην Αθήνα και φίτησε στο Κολέγιο Αθηνών. Το 1964 εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής με την Ένωση Κέντρου. Μετήχε στην κυβέρνηση του πατέρα του ως Υπουργός Προεδρίας και αργότερα ως αναπληρωτής Υπουργός Συντονισμού. Με το ξέσπασμα της δικτατορίας συνελήφθη, αλλά φέθηκε ελεύθερος 8 μήνες αργότερα μετά από παρέμβαση διανοούμενων και πολιτικών στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Λίντον Τζόνσον.
Στις αρχές του 1968 έφυγε από τη χώρα και πήγε στη Στοκχόλμη, όπου ίδρυσε το ΠΑΚ, Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα, που έδρασε αντιδικτατορικά στο εξωτερικό. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974 ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ, Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Στις 17 Νοεμβρίου οδήγησε το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, λαμβάνοντας 13,58% και 12 έδρες στη Βουλή. Στην πολιτική του θα ξεκινήσει να επικρατεί η αντιαμερικανική και αντινατοϊκή χρειά. Το 1977 το ΠΑΣΟΚ θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση, λαμβάνοντας ποσοστό 25,34% και 93 βουλευτές. Το ΠΑΣΟΚ κατάφερε τελικά να έρθει στην εξουσία το 1981, την ώρα της αλλαγής, όπως είχε ονομαστεί, λαμβάνοντας ποσοστό που άγγιξε το 48,1%. Η έννοια της αλλαγής βρίσκονταν στο γεγονός πως ύστερα από μια μακρά περίοδο δεξιάς κυβέρνησης, στην εξουσία πήρε ένα κόμμα που διέπεται από τις αρχές του σοσιαλισμού. Το 1985 το ΠΑΣΟΚ κερδίζει ξανά τις εκλογές. Όμως 3 χρόνια αργότερα θα ξεσπάσει το σκάνδαλο Κοσκοτά, στο οποίο κατηγορήθηκαν για ενεργή συμμετοχή στελέχη της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου και του Ανδρέα Παπανδρέου. Παράλληλα, εκείνη την εποχή θα γνωρίσει την αεροσυνοδό του Πρωθυπουργικού Αεροσκάφους Δήμητρα Λιάννη, με την οποία διατηρούσε σχέση από τον Ιούλιο του 1986, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα της εποχής. Η σχέση τους έγινε ευρέως γνωστή όταν το 1988 ο Ανδρέας Παπανδρέου νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο Χέλφιντ του Λονδίνου και η Δήμητρα Λιάννη ήταν μαζί του και του συμπαραστάθηκε, φροντίζοντας τον καθ' όλη την περίοδο. Παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 1989, αφού χώρισε από τη Μαργαρίτα Τσάντ. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Όπως τα είδαμε, τα καταγράψαμε και τα προσεγγίσαμε για μια ακόμη μέρα, για μια ακόμη βραδιά με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡΤ. Πρόγνωση καιρού και διαφημίσεις σε λίγη ώρα. Ξανά μαζί στην ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός. Αργότερα το μεσημέρι θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα υποχωρήσουν αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί. Η έντασή τους θα κυμανθεί από 3 έως 5 μποφόρ και στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου.